Μητέρα τριών παιδιών, σύζυγος, βουλευτής του Κινάλ και δικηγόρος. Μία είναι. Νάντια Γιαννακοπούλου. Θεά. Δεν σε προλαβαίνουμε. Γράφεις, ομιλίες. Γίνεται χαμός. Πότε προλαβαίνεις? Είναι η δουλειά μου. Είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Και είναι αυτό που αγαπάω να κάνω. Και αυτή την περίοδο που είμαστε όλοι σε καραντίνα και κλεισμένοι στα σπίτια μας και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην περιφέρειά μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε είναι το κοινοβουλευτικό μας έργο. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μας και μια χαρά. Δεν παραπονιέμαι. Η Φόφη είναι κολλητής από ό,τι έχω καταλάβει. Είμαστε φίλες και ναι, την εκτιμώ πολύ. Είμαστε φίλες. Νάντια, σταμάτα. Σασά, σταμάτα. Εγώ γιατί βλέπω να βάζεις υποψηφιότητα για πρόεδρος του Κινάλ? Εάν βάλω, θα είσαι η πρώτη που θα το πω. Στο λέω, είναι δέσμευση. Εντάξει. Το λέω. Και να μην μου το πεις όμως δεν τρέχει τίποτα. Εγώ θα χαρώ για σένα. Σάσα, σταμάτα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δύσκολα. Ο Κυριάκος πώς σου φαίνεται? Προσπαθεί. Προσπαθεί. Έχει κάνει όμως αρκετά λάθη. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει γίνει μια δουλειά, μια προσπάθεια. Από την άλλη, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο έλεγχο από την αντιπολίτευση. Βλέπω έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν κάνει την αντιπολίτευση που πρέπει. Εμείς προσπαθούμε και νομίζω όλα τα κακό σκήμενα τα αναδεικνύουμε, πιέζουμε για να γίνει πιο σωστά η δουλειά. Θα μπορούσε να είναι φίλος ο Τσίπρας? Τώρα αυτό είναι καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά δεν ξέρω. Αλλά το ξεσκίζει στη Βουλή. Είμαι σίγουρη ότι θα διαφωνούσαμε σε πάρα πολλά πάντως. Θα διαφωνούσαμε μα σε πάρα πολλά. Όπως? Για πολλά ζητήματα μέχρι στιγμής, για το θέμα, ας πούμε, του τι έκανε ως κυβέρνηση, ναι, θα διαφωνούσα. Για τον λαϊκισμό που έχει, θα διαφωνούσα. Και με τον Κυριάκο διαφωνώ σε πάρα πολλά, γιατί εδώ πέρα με λένε ότι διάφοροι μας λένε και δεξιές πτέρυγες. Μα σε πάρα πολλά, αντιστοίχως. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής. Για να ΠΑΣΟΚ καλύπτουμε... ή Κινάλ. Κοίτα, εδώ λίγο έχει μπλέξει το πράγμα, αλλά είμαστε. Εσείς το έχετε μπλέξει, όχι εμείς. Είμαστε και ΠΑΣΟΚ και Κινάλ. Δεν γίνεται. Τι να γίνει τώρα, είμαστε. Αποφασίστε, για να ξέρουμε κι εμείς. Κοίτα, η καρδιά μας είναι ΠΑΣΟΚ. Τώρα εντάξει, αν αλλάξαμε και το όνομα, είναι κίνημα αλλαγής. Αλλά ΠΑΣΟΚ είμαστε στην ουσία. Γιατί πιάσαμε. Να το κρύψουμε άλλωστε. Το πιάσαμε τον. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Εσύ δηλώνει, δηλαδή εσύ ας πούμε ανοίγεις, αν σου έλεγε κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρεις κάποιο υπουργείο, τι θα έκανες? Θα του έλεγα ένα ξεκάθαρο όχι. Δεν έχω καμία θέση ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, ούτε σε αυτή τη λογική, ούτε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή τη δεξιά παράταξη. Εγώ είμαι πασόκα. Κατά να σε δω υπουργό ή υφυπουργό και μετά να μου λες, ξέρεις. Λοιπόν, κάνω μια δήλωση ξεκάθαρη, μα σε καμία περίπτωση. Είμαι Πασόκα, είμαι Κεντρώα, είμαι κεντροαριστερή και γι' αυτό, επειδή λείπει ένας δυνατός χώρος, μια δυνατή παράταξη στο κέντρο και την κεντροαριστερά, πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Όλη η δύναμή μου και όλη η προσπάθειά μου είναι σε αυτό. Επίσης, σε τίποτα περισσότερο. Επίσης και τρελή. Είμαι τρελή. Κοίτα, μια τρέλα την έχω. Η αλήθεια μία είναι. Δεν λέω, μία, δύο, τρία. Έχω μια τρέλα την έχω. Αλλά να σου πω κάτι. Να είσαι μέσα στην πολιτική, με τρία παιδιά, με ένα κάρο έτσι υποχρεώσεις, με δουλειά θέλει και μια τρέλα να τα βγάλεις πέρα. Και τι φταίει ο Μάξιμος Μουμούρης ο καημένος? Ο Μάξιμος Μουμούρης είναι, ναι, για ποιο σε λόγο? Τίποτα δεν φταίει. Γιατί αλλά... το κάνεις όλο αυτό? Μ' αγαπάει για αυτό που είμαι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος που σε πήρε ότι θα πας στην Βουλή. Όχι, το ήξερε. Σιγά μην το ήξερε, καλέ. Πολύ καλά όλα τα ήξερε, αλλά... Ξέρεις κάτι, αν δεν ήταν ο Μάξιμος να με δέχεται όπως είμαι, να με ανέχεται, να βάζει όλη αυτή την πλάτη που έχει βάλει, σίγουρα δεν θα είχα φτάσει εδώ πέρα. Δεν θα ήμουν σε αυτό το σημείο. Ο άντρας μου είναι πραγματικά το απόλυτο στήριγμα μου. Το καημένο. Δεν ξέρω τι αμαρτίες ξεπλένει. Βλέπεις οφολέξεις. Λοιπόν. Γιατί παίζει, τώρα κάνει τον γιατρό, εγώ τον βλέπω. Σάσα. Σταμάτα. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν βλέπω. Μάλιστα. Δεν βλέπω. Γιατί? Γι' αυτό σε στηρίζει κιόλα. Γι' αυτό. Αθέλειο, μα είμαστε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ειδικά εκείνη την ώρα είμαι στο σπίτι με τα παιδιά, με το να πρέπει να τα ετοιμάσουμε για ύπνο, να πρέπει είναι όλα τα άλλα. Δεν το βλέπω.
Ούτε και αμάξι μας το βλέπει, νομίζω, δεν ξέρω. Α, παιδιά, σταματήστε, γιατί θα το πελάω στο τέλος. Δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Είναι πολύ καλός όμως, θα ξέρεις. Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει κάτι στο... Τα έχω δει λίγο στο διαδίκτυο, κάποιες σκηνές. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός και με έχουν πάρει πάρα πολλές φίλες μου και φίλοι μου. Πάλι καλά. Για να μου πούνε ότι πόσο καλός είναι και ότι τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και νιώθω πολύ περήφανη για τον άντρα μου. Τώρα με όλα αυτά που συνέβησαν στον χώρο του θεάματος, με τις αποκαλύψεις για πασίγνωστα ονόματα, για ηθοποιούς κτλ. Το συζητήσατε με τον Μάξιμο? Πάρα πολύ. Ήταν, ξέρεις, το ζήσαμε πάρα πάρα πολύ από κοντά όλο αυτό το πράγμα και ο Μάξιμος τοποθετήθηκε, νομίζω, πάρα πάρα πολύ και από την πρώτη στιγμή με πολύ δυνατό στίγμα. Εγώ ήμουνα η πρώτη βουλευτής που έφερε αυτό το θέμα στη Βουλή, πολύ πριν καν ο κύριος Τσίπρας ασχοληθεί, γιατί είναι ένα θέμα που με αγγίζει πάρα πολύ, που γνωρίζουμε πολύ καλά και λόγω του Μάξιμου πώς είναι ο χώρος και που νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να υπάρξει μια κάθαρση. Κάθαρση και αυτοκάθαρση του χώρου. Και όχι μόνο αυτού του χώρου, δεν είναι μόνο ζήτημα που αφορά τον καλλιτεχνικό χώρο. Το ξέρουμε όλοι. Προφανώς. Ότι αφορά όλη την κοινωνία. Παντού βρίσκονται ζητήματα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Απλά επειδή αυτός ο χώρος είναι πιο προβεβλημένος, σίγουρα φαίνονται και ακούγονται πολύ περισσότερα τα πράγματα. Όμως πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που κακοποιήθηκαν, βγήκαν, βρήκαν τη δύναμη και μίλησαν. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, δίπλα σε όλους αυτούς και να εκπέμψουμε το μήνυμα, μιλήστε. Ο Μάξιμος, που είναι και ένας καταξιωμένος ηθοποιός και είναι πάρα πολλά χρόνια, με πολλές επιτυχίες και στην τηλεόραση και στο θέατρο, σοκαρίστηκε με κάποια ονόματα, χωρίς να πούμε τα ονόματα φυσικά. Ναι, σαφέστατα. Κοίτα, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν κάποιες συμπεριφορές, το γνωρίζαμε, ότι υπήρχαν αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή, βιασμοί, παιδεραστία, αυτό δεν το ξέραμε. Και δεν ήταν, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Ξεπερνάει κάθε όριο. Ξεπερνάει κάθε όριο. Τώρα, είναι τελείως διαφορετικό η σεξουαλική, ας πούμε, αν θέλεις, ιδιαιτερότητα ενός ανθρώπου, η επιλογή του, η σεξουαλική επιλογή ενός ανθρώπου. Τελείως διαφορετικό. Καλά, δεν το συζητάμε καν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι τελείως διαφορετικό το να ένας άνθρωπος να οδηγείται σε ακραίες συμπεριφορές. Αυτό είναι κάτι που, ναι, μας σώπαδε. Δεν μπορώ να σου πω ότι το γνωρίζαμε το αναμένα μα για βιασμούς ή για παιδεραστία. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα με τον κορονοϊό που γίνεται χαμός με τα κρούσματα, είχατε στην οικογένειά σας κάποιο άτομο που νόσησε? Ναι, ο πατέρας του Μάξιμου, ο πεθερός μου, είναι διασωληνωμένος πολύ σοβαρά. Ευτυχώς τώρα φαίνεται ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά είναι κάτι το οποίο έτσι το περάσαμε πάρα πολύ, μας ανησύχησε πάρα πολύ. Πόσο χρονών άνθρωπος? Είναι 75 χρονών, ήταν όμως υγιέστατος. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Πολλές φορές γελούσαμε και έλεγα στον άντρα μου, ο μπαμπάς, του λέω, είναι ο πιο υγιής από όλους μας. Όμως, το πέρασε τόσο δυνατά. Το πέρασε όμως τόσο άσχημα. Και αυτό πρέπει, δηλαδή, να μας κάνει όλους να αναλογιστούμε, να καταλάβουμε πόσο ύπουλη και δύσκολη είναι αυτή η αρρώστια. Δηλαδή, ο άνθρωπος παραλίγο να πεθάνει και ακόμα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εμείς. Γιατί έχετε περάσει πάρα πολλά, ειδικά εσύ. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σου λείπει η μάνα σου? Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τη σκέφτομαι. Πρωί που να ξυπνάω και να μην τη σκέφτομαι και το βράδυ όταν πέφτω για ύπνο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Σάσα. Μαθαίνεις σιγά σιγά να ζεις με την απώλεια και να τον νιώθεις τον άλλον μέσα σου, να τον κουβαλάς, δηλαδή κουβαλάω τη μάνα μου πάντα μέσα μου. Άρα, ξέρεις, κάπως επειδή έχω ξανάρθει σπίτι σας και ήταν και η μαμά μου. Είμαστε και φίλοι, είστε πολύ, πολύ της οικογένειας, επειδή μου είστε όλοι μαζί, ας πούμε. Μοιράζεστε τις γιορτές σας, τις χαρές σας, τις λύπες σας. Είμαστε πολύ, πολύ δεμένη οικογένεια και με τον πατέρα μου και με την αδερφή μου και την οικογένειά της είμαστε μαζί συνέχεια. Σου λέω, έφυγε η καρδιά, αυτό ήταν η μάνα μου, η καρδιά της οικογένειας. Αλλά πέρασε σε μια φάση κατάθλιψης. Ναι, ξεκάθαρα, δεν το συζητώ. Μου πήρε 2 χρόνια να το ξεπεράσω. Και ειδικά ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε λίγο τώρα στην Άδεια. Πόσο χρονών είσαι? 43. Αυτό το σώμα με 3 παιδιά. Κοίτα, είχα καλό σκαρί από τη μάνα μου, ακριβώς. Αλλά... Και πάλι, ρε Συνάντια. Προσέχω, σας προσέχω. Και
Προσέχω και τη διατροφή μας πάρα πολύ. Είμαστε δηλαδή εδώ της υγιεινής ζωής και της υγιεινής διατροφής και με τα παιδιά. Το Μάξιμο αρχηγό. Ο Μάξιμος είναι εντάξει, είναι gym freak, έτσι κάνει ποδήλατο, κάνει downhill, κάνει ό,τι υπάρχει. Κάνει downhill. Downhill με το ποδήλατο. Τι είναι αυτό. Στο βουνό κατεβαίνει μονοπάτια. Παναγία μου. Με το ποδήλατο, ναι. Να πάνε με τον Κυριάκο καμιά μέρα μαζί. Λοιπόν, αλλά ναι, προσέχουμε. Λοιπόν, εγώ κάνω. Περπατάω, κάνω 5 χιλιόμετρα 4 φορές την εβδομάδα και βεβαίως κάνω πιλάτες. Κάνω πιλάτες τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Ρε, εσύ σε θαυμάζω. Στο λέω ειλικρινά, σε θαυμάζω γιατί είσαι και. Έχεις και τα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου πόσο χρονών. Έχεις 3 κόρες, πόσο χρονών. Η Κατερίνα είναι 12, η Ιωάννα είναι 10 και η Γκρατσιέλα είναι 7. Έχουμε και όλη, όλη την ηλικία. Και δεν βλέπω ένα σπίτι εδώ πέρα με υπηρέτες, με βοηθούς κτλ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό καλή, σου λέω ότι πώς το προλαβαίνεις όλο αυτό. Και είσαι και μέσα στην ενέργεια και μέσα στην θετικότητα κτλ. Από πού αντλείς δηλαδή δύναμη. Αντλώ δύναμη από την οικογένειά μου, από τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε και είναι όλα θέμα οργάνωσης. Σάσα, το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή δεν είναι εάν έχεις χρόνο. Χρόνο, αν το σκεφτείς, δεν έχεις ποτέ. Είναι το να βρίσκεις το χρόνο. Δηλαδή, βρίσκω το χρόνο κάθε μέρα να μαγειρέψω εγώ ίδια για τα παιδιά μου. Ό,τι και να γίνει. Βρίσκω το χρόνο να κάνω τη γυμναστική μου. Ό,τι και να γίνει. Θα τον βρω το χρόνο. Θα ξυπνήσω νωρίτερα. Θα το κάνω αργότερα το βράδυ. Θα το κάνω όμως. Βρίσκω το χρόνο για οτιδήποτε. Είναι θέμα απόφασης, αποφασιστικότητας και θέμα οργάνωσης. Και όλες μας μπορούμε να το κάνουμε. Το πιστεύω απόλυτα. Απλά πρέπει, ξέρεις, να αφήσουμε λίγο τη βαρεμάρα. Ή όλα αυτά. Αλήθεια το είναι αυτό που λες. Ναι. Δηλαδή, άστο για μετά, άστο για αύριο. Άπαξ και ξεκινήσεις, δεν σταματάς μετά. Απλά πρέπει λίγο θα ζοριστείς το πρώτο δεκαήμερο. Ανέβασες ένα πολύ ωραίο post. 13 χρόνια γάμου. Ναι, είναι αλήθεια. Στις 2 του Μάρτη το 2008 παντρευτήκαμε. Ήτανε η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Πώς το γνώρισες? Αυτό είναι πια είναι γνωστό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω όμως ξανά. Στο σχολείο, εγώ ήμουνα 13, πρώτη, 12-13, πρώτη γυμνασίου, ο Μάξιμος ήταν δευτέρα γυμνασίου, στο 15 ομελές, ήταν ο νούμερο ένα εκλεγμένος, ο πιο δημοφιλής της τάξης. Ο πιο ωραίος της τάξης. Όχι της τάξης, του σχολείου. Ναι, ναι, και όποιο ήταν ο πιο ωραίος σχολείου. Και ήταν μάλιστα ο πρόεδρος του 15 ομελούς, αν και πρόεδρος ήταν πάντα τα πριτάκια. Επειδή ήταν τόσο popular, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν ο Μάξιμος. Έλα ρε εσύ. Και εκεί. Αντί να γίνει αυτός βουλευτής, έγινες εσύ. Να σου πω. Και τελικά. Και τελικά. Και τελικά, εντάξει, ήταν ένας έρωτας εξ αποστάσεως τώρα, ξέρεις. Πλατωνικός. Εγώ δηλαδή ήμουν ερωτευμένη. Ο Μάξιμος ήταν στην κοσμάρα του. Βέβαια, όλο το σχολείο ήταν ερωτευμένο. Με τον μπάσκετ του, με όλα αυτά. Ήταν αλλού. Α, δεν υπήρχε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και εγώ ήμουνα στα μαθήματά μου, πρώτη μαθήτρια, ξέρεις. Και πότε εκδηλώθηκε το θέμα? Εκδηλώθηκε λοιπόν όταν τέλειωσα εγώ τις σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά. Όχι. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου και έφυγα για το Λονδίνο, ο Μάξιμος είχε τελειώσει και αυτός τα δικά του, του έστειλα ένα μήνυμα. Την ημέρα των γενεθλίων του, γιατί εμένα μέσα μου όλο αυτό με σιγόβραζε. Υπήρχε δηλαδή όλα τα χρόνια. Τον είχε στο μυαλό σου. Τον είχα στο μυαλό μου συνέχεια. Και του στέλνω λοιπόν ένα και μήνυμα. Και τι του λες το μήνυμα? Για χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, αλλά εγώ το έστειλα λάθος ημερομηνία. Το έστειλα 29-11 του, ενώ τα γενέθλιά του 27-11 του. Και μου απαντάει κατευθείαν στο καπάκι ότι ακριβώς θυμάμαι ακόμα το μήνυμα. Μια τέτοια ευχή από τόσο μακριά είναι πάντα καλοδεχούμενη. Και μετά αρχίσαμε να στέλνουμε. Player. Ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι πως του βγήκε πραγματικά. Αυτό του είχε περάσει το μυαλό του τότε. Όταν μιλήσατε τελικά μετά. Ναι, όπως φάνηκε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η πρώτη σιγά μου πώς έγινε? Η πρώτη σιγά μου έγινε πάρα πολύ, ήρθε πάρα πολύ φυσιολογικά. Ένα βράδυ του 2007, ήταν μέσα στις γιορτές, ήμασταν στο σπίτι και απλά προέκυψε, δεν ξέρω, ήταν πολύ απλό, πάρα πολύ απλό, στον κανάπη του σπιτιού μας. Τι σου είπε? Τώρα, αυτό να σου πω ότι δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά είπαμε, πάμε. Πάμε, είχε έρθει δηλαδή. Πιο όμορφο. Ναι, πάμε. Ήτανε, ξέρεις, το ήξερα και εγώ και αυτός ότι δεν υπάρχει κάτι στα άλλο. Στα 13 χρόνια γάμου, λοιπόν, υπάρχει κάποιος που έχει πει τελειώσαμε? Κοίτα, όχι, όχι. Τσακωμοί και καυγάδες βεβαίως. Δυσκολίες, ναι, μα είναι δυνατόν. Και αυτά είναι και μέρος μιας σχέσης. Αλίμονο, αν σε μια σχέση δεν υπάρχει και κάποια ένταση και διαφωνία και κάποιες φάσεις όπου τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θα τσαντιστείς με τον άλλον, είναι φυσιολογικό, έτσι είναι η ζωή. Έχουν υπάρξει, αλλά πάντα, πάντα, πάντα,
τα βρίσκαμε. Ποιος δηλαδή... υποχωρεί πρώτος? Εγώ. Εγώ είμαι αυτή η οποία πάντα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Όχι, όχι. Εγώ είμαι πάντα αυτή η οποία θα κάνει το ξέσπασμα. Θα φωνάξω, θα κάνω, θα ράμω, θα τσαντιστώ. Αλλά και είμαι η πρώτη που θα πω εντάξει, μωρέ, έλα. Οκ, okay, ξέφυγα. Το ζηλεύεις. Ού, παλιά ζήλευα πάρα πολύ. Τώρα δεν ζηλεύω καθόλου. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τώρα παλιά είναι στο μυαλό στο κοινό, γι' αυτό. Τώρα είναι, ναι, άστο. Έχει τύχει να το φλερτάρουν μπροστά σου? Ναι. Πώς ένιωσες? Α, είχα τσαντιστεί πάρα πολύ. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Αυτό είναι ένα περιστατικό. Στο ναύτι, θυμάμαι. Ναι. Τώρα τι να πω, να τα βγάλω όλα τα πίτα μας στη φορά. Δεν είναι από τα δικά σου. Δικά μου είναι, με τον τρόπο που λειτουργήσα μετά. Για πες. Καλά, εντάξει, ο άντρας σου είναι. Εντάξει, ήμασταν ακόμα πολύ μικρά παιδιά. Ωραία, τι έγινε ρε παιδί μου? Πάρα πολλά χρόνια πριν. Καλά, 15 χρόνια, χρόνια πριν. Ναι. 17 τι χρόνια. Τι έγινε? Ήταν και μάλιστα είχα τζαντιστεί σε μια παράσταση που είχε τότε, ας πούμε, μια πάρα πολύ στενή σκηνή με μια κοπέλα που όμως δεν μου το είχε πει ποτέ. Και πάω λοιπόν και το βλέπω. Δεν στο είχε πει ο Μάξιμος? Ότι υπήρχε αυτή η σκηνή. Πήγα εγώ να το δω την παράσταση. Αχ, γλυκούλα μου. Και με το που το είδα, καταλαβαίνεις, ότι ήμουν και πραγματικά πολύ νέα. Μου ανέβηκε πάνω στο κεφάλι. Και τι έκανες? Να το πω. Εντάξει, μωρέ. Μεταξύ μας τα λέμε. Ναι, μωρέ, κανένα δεν μας ακούει. Είχαμε μεταβγεί. Μη σταματάς, μη σταματάς. Είχαμε μεταβγεί για ένα ποτό. Ήταν και η αδερφή μου και ο φίλος, ο άντρας της ρε παιδί μου. Ναι, ο γαμπρός σου. Ο γαμπρός. Πάμε για ένα ποτό, ήμουν τσαντισμένη και σε κάποια στιγμή λέω ασύχτηρη και παίρνω το ποτό με το gin tonic, τι ήταν αυτό, και του το ρίξα όλο στη μούρη μπροστά σε όλο το μαγαζί, όλος ο κόσμος και έφυγα. Ναι, μιλάμε για ήρωα, δεν μιλάμε για... Τώρα έχουν, αλλά έχουν περάσει αυτά τα χρόνια πάρα πάρα πολύ. Τώρα έχω ηρεμήσει και η ζήλια μου και όλα αυτά. Είναι ωραίος ο άντρας όμως, αλλά είναι και ταυτόχρονα γοητευτικός και έξυπνος, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι είναι απλά ένας ωραίος άντρας. Θα σου πω κάτι. Η ψυχική του ομορφιά είναι κάτι άλλο. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πρώτα και πάνω απ' όλα. Και νομίζω αυτό είναι αυτό που τελικά ερωτεύτηκα πιο πολύ από όλα πάνω του. Μάλιστα. Την ποιότητά του. Σταματάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Νάντι Γιανακοπούλου, μοναδική, αυθεντική. Έτσι όπως πρέπει.